Απεργούμε σήμερα για βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με την υγεία και την παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση. Όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση δεν το αξιοποίησε, ενώ του εγκλεισμού και τους υπόλοιπους μήνες, δεν το αξιοποίησε ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε μεγάλους χώρους συγκέντρωσης και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Αμέσως άνοιξε τον τουρισμό με πληρότητα 100%, κατά πέτηση των επιχειρηματικών ομίλων του χώρου. Και βέβαια όλοι αυτοί οι χώροι έγιναν εστίες μετάδοσης του COVID. Απεργούμε σήμερα γιατί θέλουμε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, πρώτα και κύρια με προσλήψεις προσωπικού και με εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η κυβέρνηση, όσο και αν προσπαθεί να παρουσιάσει μια ειδηλιακή κατάσταση, δυστυχώς η κατάσταση στα σχολεία είναι εκρηκτική. Μπαίνουμε σήμερα στο δεύτερο μήνα λειτουργίας των σχολείων και υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν ακόμα δάσκαλο. Υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν κάνει κάποια μαθήματα και βασικά μαθήματα, παραδείγματος χάρη μαθηματικά. Η κατάσταση είναι επίσης εκρηκτική από πλευράς υγειονομικής. Σε ορισμένα σχολεία ο συγχρονισμός είναι τόσο μεγάλος που είναι υγειονομικές βόμβες, ειδικά στα νηπιαγωγεία της πόλης μας, όπου η κατάσταση ήταν τραγική και πριν τον κορονοϊό. Η κυβέρνηση είχε όλο το χρόνο και είχε προτάσεις από μας, από τις ομοσπονδίες μας, από πέρυσι το Μάιο, να πάρει κάποια συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα όμως που η κυβέρνηση δείχνει μια εγκληματική αδιαφορία για όλα αυτά τα ζητήματα, δείχνει ένα υπερβάλλοντα ζήλο για να ψηφίσει νόμους οι οποίοι θίγουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Η Υπουργός Παιδείας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δήλωσε περίτρανα ότι είμαστε πανέτοιμοι για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Αντίθετα, εμείς ένα μήνα μετά ερχόμαστε να δηλώσουμε ξεκάθαρα και να διαμαρτυρηθούμε με αυτή την απεργία ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Συγκεκριμένα, το 1,5 μέτρο μέσα στο εμβαδόν των αιθουσών που υπάρχουν στα σχολεία, σε συνδυασμό με το 25 μαθητές ανά τμήμα, δημιουργούν μεγάλα υγειονομικά προβλήματα και μεγάλη ανασφάλεια στη λειτουργία των σχολείων. Επίσης, η λειτουργία του ολοημέρου τμήματος. Ενώ πρέπει το πρωινό τμήμα να λειτουργεί με ξεχωριστά και με τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και τις αποστάσεις, στο ωράριο του ολοημέρου τμήματος τα παιδιά βρίσκονται σε μεικτό τμήμα και αναμειγνύονται με όλες τις τάξεις. Άρα τα μέτρα γίνονται ανεφάρμοστα και καταστρατηγούνται. Επίσης, ενώ ζητάμε σε κάθε σχολείο να υπάρχει ένας επιπλέον εκπαιδευτικός για να καλύπτει επιπλέον ανάγκες, δεν υπάρχει καμία κίνηση από την πλευρά του Υπουργείου για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Αντίθετα, προχωράει σε τρίμηνες συμβάσεις σε συνθήκες πρωτόγνωρες εργασιακά για να καλύψουν αυτοί τις ανάγκες από τα σχολεία που θα προκύπτουν από κενά συναδέλφων. Ήδη έχει περάσει ένας μήνας από τότε που άρχισαν τα σχολεία, άνοιξαν τα σχολεία. Δυστυχώς όμως ακόμα βρισκόμαστε σε μια τραγική θέση. Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα απαντούσε με έναν τρόπο. Μάσκα, μάσκα, μάσκα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, Εύρου, αλλά και συνολικά όλοι οι επιστήμονες λένε τι. Ότι τρία είναι τα μέτρα. Οι αποστάσεις, η μάσκα και η καθαριότητα. Δυστυχώς επιμένουμε μόνο στη μάσκα, στην εκπαίδευση. Η υπουργός μας πραγματικά δεν έχει κάνει πίσω και όχι μόνο δεν έχει μειώσει τα 25, 26 και 29 τμήματα, αλλά απαγόρευσε κιόλας να δημιουργούνται νέα τμήματα παρότι υπάρχουν χώροι. Ειδικά στην πόλη μας πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν σχολεία που έχουν μέχρι και 29 παιδιά ανά τμήμα. Βρέθηκαν χώροι που θα μπορούσαν πραγματικά να σπάσουν και εκεί μας είπε το Υπουργείο: όχι, δεν έχετε το δικαίωμα να σπάσετε τμήματα. Που σημαίνει μια αιμονή. Ενώ μπορούν πράγματι να έχουμε αποστάσεις, το Υπουργείο είναι απέναντι. Ετοιμάζονται δύο νέα κτίρια στην πόλη μας,
δύο νέα σχολεία στην περιοχή του Κέγια, ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο. Και βέβαια είχαμε ζητήσει και από τη Δημοτική Αρχή να επισπευτούν οι εργασίες, ώστε να παραδοθεί πιο γρήγορα. Είναι θέμα ζωής, έχουμε απέναντί μας το COVID, την επιδημία, και ίσως γι' αυτό πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες.